Δύο χέτε βάναν ενόχλητη ναρκωτικά στην αγορά της Κρήτης και πίστευαν πως με τα μέτρα ασφαλείας που έπαιρναν είχαν καταφέρει να ξεγελάσουν την αστυνομία. Όμως οι διοκτικές αρχές του Ρεθύμνου όχι μόνο γνώριζαν τη δράση τους, αλλά περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν, πετυχαίνοντας ένα νέο κέριο πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών. Ο λόγος για δύο οικογένειες από περιοχή του Μηλοποτάμου που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, καθώς φέρονται να είχαν κάνει επάγγελμά τους στην εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Και ενώ η έρευνα της Ελλάς βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη 8 συνολικά άτομα κατηγορούμενα για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων. Ανάμεσά τους είναι ένας πατέρας, οι δύο γιοι του και ένας ανιψιός του, καθώς επίσης και 4 ακόμα συνεργάτες τους που είχαν το ρόλο του διακινητή των ναρκωτικών. Οι ποσότητες ναρκωτικών που κατασχέθηκαν είναι 11 κιλά και 99 γραμμάρια κάναβης, 12,5 γραμμάρια κοκαίνης, 2 πολεμικά τυφέκια, 12 δεντρίλια κάναβης ύψους 2 μέτρων, 2 ζυγαριές ακριβίας, 1 δίοπτρα πολεμικού τυφεκίου, 1 αεροβόλο όπλο, το χρηματικό ποσό των 990 ευρώ ως προερχόμενο από την αγοροπολισία ναρκωτικών ουσιών, 8 κινητά τηλέφωνα καθώς και 2 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Οι άντρες του Τμήματος Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση τα μέλη των δύο οικογενειών εδώ και αρκετό διάστημα. Χθες το βράδυ έγινε το πρώτο χτύπημα, ενώ σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας οι αστυνομικοί επιχείρησαν και πάλι στην ευρύτερη περιοχή του Μηλοποτάμου. Στη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς που εξελίχθηκε σε δύο φάσεις συμμετείχαν δυνάμεις της αστυνομίας από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Ενώ σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες αργά χθες το βράδυ σε 4 συνολικά άτομα, ανάμεσα στα οποία και ένας ανδροδαπός ηλικίας από 25 έως και 30 ετών, τα οποία είχαν προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών από μέλη της οικογένειας και εν συνεχεία είχαν φτάσει στο Ρέθυμνο για να τα ρίξουν στην αγορά. Ανάμεσα στα 4 αυτά άτομα είναι και μια γυναίκα η οποία πλησίαζε τους υποψήφιους αγοραστές, ενώ η σύλληψη έγινε την ώρα που η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο με την ποσότητα κοκαίνης που θα πουλούσε στην τσάντα της. Έτσι, μετά τη σύλληψη της πρώτης ομάδας στην πόλη του Ρεθύμνου, πάνοπλοι αστυνομικοί έζωσαν κυριολεκτικά το ξημέρωμα την επίμαχη περιοχή του Μηλοποτάμου, προχωρώντας σε νέα επιχείρηση. Οι εξονυχιστικοί έλεγχοι επικεντρώθηκαν στα σπίτια των δύο οικογενειών, σε τουλάχιστον 6 πυμνιοστάσια αλλά και στις παλιές εγκαταστάσεις του βιολογικού της περιοχής, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι φερόμενοι ως δράστες ως καβάτζα για να αποθηκεύουν τα ναρκωτικά μακριά από τα σπίτια τους. Ήδη στα κρατήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου κρατούνται ο 50χρονος πατέρας, οι δύο γιοι του ηλικίας περίπου 25 ετών, καθώς και ένας ανιψιός του επίσης 25 ετών. Σύμφωνα μάλιστα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, οι έμποροι θα αποκόμιζαν περίπου από 35 έως και 50.000 ευρώ από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών στην αγορά της Κρήτης.